Καλησπέρα σήμερα κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε και σήμερα στην πρώτη ανάρτηση, σήμερα 5η, 19 Δεκεμβρίου. Είμαστε μόλις λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, Τετάρτη είναι τα Χριστούγεννα, θα είμαστε εδώ όμως και τα Χριστούγεννα μαζί σας να σας κάνουμε παρέα με ένα εορταστικό, μια εορταστική ας τη λέγαμε εκπομπή. Όπως είπαμε σήμερα είναι 5η, 19 Δεκεμβρίου, γιορτάζουν οι Αγλαΐες, χρόνια σας πολλά σε όλες λοιπόν. Να ρίξουμε μια ματιά στα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Σήμερα δεν είναι κάποια παγκόσμια ημέρα ή κάποια διεθνής ημέρα, αλλά έχουν γίνει αρκετά όπως βλέπω εδώ και όπως ακούσετε κι εσείς γεγονότα. Ξεκινούμε το 1843, όταν ο Άγγλος συγγραφέας Κάρολος Ντίκινς εκδίδει το διήγημα «Χριστουγεννιάτικη ιστορία». Είναι το γνωστό σε όλους αυτό διήγημα με τον Σκρούτζ που δεν θέλει τα Χριστούγεννα και τον επισκέπτονται τα τρία πνεύματα. Μπορείτε να το δείτε σε πάρα πολλές μορφές, είτε σε ταινία, είτε με την πιο πρόσφατη ταινία, με τον Jim Carrey. Μπορείτε να το δείτε επίσης από την Disney. Γενικώς στο διαδίκτυο κυκλοφορούν αυτές τις ταινίες, είναι καλό τέτοιες μέρες να τις βλέπετε. Λοιπόν, το 1909 οι Αμερικανίδες σοσιαλίστριες αποκηρύσουν το δικαίωμα της ψήφου ως μικροαστικό. Το 1965 ο στρατηγός Σαρλ Ντεγκόλ επανεκλέγεται στο αξίωμα του Προέδρου της Γαλλίας. Αντίπαλός του, ο μετέπειτα σοσιαλιστής πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν. Το 1990 ορκίζεται στο Δημαρχείο της Αθήνας ο νέος δήμαρχος, ο Αντώνης Τρίτσης και το νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Και τέλος το 1997 ο Βραζιλιάνος παίκτης της Ίντερ ο Ρονάλντο κατακτά τη χρυσή μπάλα, το έπαθλο που απονέμεται από το γαλλικό περιοδικό France Football στον καλύτερο ποδοσφαιριστή που διαγωνίζεται στην Ευρώπη. Αυτά λοιπόν είναι τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Να ρίξουμε μια ματιά όμως και στις προσωπικότητες που έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Το 1910 λοιπόν γεννήθηκε ο Ζαν Ζενέ, ο Γάλλος θεατρικός συγγραφέας και ποιητής. Το 1915 γεννήθηκε μια μεγάλη Γαλλίδα τραγουδίστρια, πολύ γνωστή. Και μιλάμε για την Edith Piaf, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο, ήταν το καλλιτεχνικό της ψευδόνυμο, το πραγματικό της όνομα είναι Edith Giovanna Gassion. Και τέλος, το 1944 γεννήθηκε ο Alvin Lee, ένας Άγγλος ρόκερ. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τις γεννήσεις. Θα ακούσουμε τραγούδι από την Edith Piaf. Ωραία, ωραία. Αυτό. Λοιπόν, να δούμε όμως ποιες είναι οι προσωπικότητες οι οποίες έχουν πεθάνει σαν σήμερα. Ξεκινάμε το 1813 όταν πέθανε ο James McGill, ο Καναδός επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος, ιδρυτής του περίφημου Πανεπιστημίου McGill που εδρεύει στο Μόντρεαλ. Αργότερα το 1848 πέθανε η Emily Jane Brontë, η Αγγλίδα συγγραφέας, μία από τις δύο αδελφές που έγραψαν το μυθιστόρημα, το γνωστό μυθιστόρημα, τα ανεμοδαρμένα ύψη. Και το 1915 πέθανε ο Αλόις Αλτσχάιμερ, ο Γερμανός νευρολόγος, το όνομά του βέβαια έχει δοθεί στη γνωστή ασθένεια του εγκεφάλου που πλήττει κυρίως τα ηλικιωμένα άτομα. Βέβαια έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες και υπάρχει γενικώς εξέλιξη στο θέμα του Αλτσχάιμερ, έχουμε ακούσει και για το εμβόλιο που μπορεί να δώσει κάποια βοήθεια ίσως στους ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν από Αλτσχάιμερ. Αυτά λοιπόν είναι τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Να θυμίσουμε λίγο τους τρόπους επικοινωνίας για να μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τα βίντεο σας, τις καταγγελίες σας. Μπορείτε να μας στέλνετε τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια που θέλετε να παίξουμε για εσάς ή κάποιο χριστουγεννιάτικα βίντεο. Μπορείτε να έχετε τα παιδιά σας, να λένε τα κάρετε. Στείλτε το μας. Λοιπόν, μπορείτε να μας καλείτε λοιπόν στο 211-55-50-500. Μπορείτε να μας στείλετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση@papakizoungla.gr. Τα βλέπετε και στις οθόνες σας να παίρνουν από κάτω συνέχεια. Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση, καθώς να μας ακολουθήσετε επίσης με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση και στο Twitter. Τώρα, να μην ξεχνάμε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται και ο διαγωνισμός που κάνει η τηλεόραση Ζούγκλα σε συνεργασία με το αφασία.gr που έχουν αποφασίσει μάλλον φέτος να σας κάνουν ένα χριστουγεννιάτικο δώρο. Το δώρο αυτό είναι ένα δώρο αξίας 720 ευρώ και μιλάμε για ένα iPad τέταρτης γενιάς το οποίο μπορεί να γίνει δικό σας αρκεί να κάνετε κλικ σε σελίδα του αφασία.gr στο Facebook και αυτόματα μπαίνετε στο διαγωνισμό ή κλήρωση όπως θέλετε πείτε το για να γίνει δικό σας. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και για το δώρο. Τώρα, στο σημείο αυτό, να περάσουμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων. Και ξεκινάμε με την εφημερίδα Το Έθνος. Λοιπόν, διαβάζουμε στο Έθνος πως προστασία με όριο τις 200.000 ευρώ. Ελάχιστη καταβολή δόσης από το 10% του εισοδήματος. Πάγωμα δανείων για ανέργους και μη έχοντες. Ομπρέλα για πληστηριασμού στο 90% των δανειοληπτών. Υπάρχει επίσης οδηγό συνταξιοδότησης για παλαιούς ασφαλισμένους. Ναυμαχία για τα υποβρύχια με άσφαιρες τορπίλες. Με τοπική Τσίπρα, Βενιζέλου στη Βουλή. Στοπ στα προνόμια μετά τον Λιάπη.
Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Πληστηριασμοί. Ζυμώσεις της τελευταίας στιγμής για νέες βελτιώσεις. Ποιοι γλιτώνουν, ποιοι πληρώνουν. Εντολή Σαμαρά. Τέλος στα προνόμια για τους λιάπηδες της Βουλής. Ενώ γλέζος για Χρυσή Αυγή, γιατί ψήφισα όχι στη διακοπή χρηματοδότησης. Πάμε στην εφημερίδα Η Καθημερινή. Προστασία του 90% των δανειών λειπτών. Προβλέπεται από την πρόταση της κυβέρνησης για πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Δεν κόπασαν οι διαδηλώσεις στην Ουκρανία, ενώ σοβαρές αστοχίες της Τρόικας διαπιστώνει για την Ελλάδα και άλλες χώρες πόρισμα της Ευρωβουλής. Ο Ερντογάν έκοψε 29 κεφάλια αστυνομικών. Αντίδραση στις συλλήψεις. Διαβάζουμε επίσης πανάκριβο το φυσικό αέριο στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Χωακίν Αλμούνια, το είπαμε βέβαια και εμείς εχθές, ότι η Ελλάδα παίρνει φυσικό αέριο 30% ακριβότερο από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Λοιπόν, παρακάτω διαβάζουμε διαπίστωση στελεχών του ΤΑΙΠΕΔ, αμερικανικό ενδιαφέρον για τα αεροδρόμια και τα λιμάνια. Και επίσης χρηματοδότηση τέλος για τη Χρυσή Αυγή, διαφοροποίηση του Μανώλη Γλέζου. Πάμε στην εφημερίδα Η Ελευθεροτυπία. Πληστηριασμοί. Η μερική άρση κλείνει το μάτι στη γενικευμένη. Αν πληρώσεις, ίσως το σώσεις. Κερδισμένοι και χαμένοι. Αναλυτικά παραδείγματα, όλα τα κριτήρια. Το μεγάλο μαχαίρι στις επικουρικές. Διεθνώς ρεζίλι, ο γόνος και το σύστημά του. Χάθηκε το εξάμεινο στην νομική, ενώ στην αντεπίθεση πέρασε ο Ερντογάν. Χώρος εκατομμυρίων και αντιδράσεων στην ΕΙΔΑΠ. Το ξανασκέφτεται η Δύση για την Ουκρανία, ενός ναυπηγίας Καραμαγκά, ούτε εξεταστική ούτε διέξοδος. Να περάσουμε στην εφημερίδα και στο πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου, όπου βλέπουμε ότι το πρωτοσέλιδο αφορά τα ακίνητα, το οποίο λέει ποια ακίνητα προστατεύονται από πληστηριασμούς. Ρύθμιση ασπίδα για 9 στους 10 δανειολήπτες. Τα 4 κριτήρια και πώς θα είναι η δόση του δανείου. Ναυάγιο ΣΥΡΙΖΑ στην εξεταστική για τα υποβρύχια. Χάθηκε το εξάμεινο στην νομική Αθηνών για πρώτη φορά στην ιστορία. Ενοπλαστές πινακίδες έναντι 20 ευρώ. Μαχαίρι σε προνόμια και ατέλειες βουλευτών που διαπράττουν αδικήματα μείζωνος κοινωνικής απαξίας με εντολή Σαμαρά. Αλλάζει τη λίστα αναδίπλωση του Γρηγοράκου για τους 3.708 πλεονάζοντες. Το τελευταίο τρίμηνο μπήκαν σε λειτουργία 106 μονάδες εντατικής θεραπείας. Περνάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ημερησία. Ασπίδα προστασίας. Τι προβλέπει η ρύθμιση για τους οφειλέτες στεγαστικών δανείων. Παρατείνεται η απαγόρευση πληστηριασμών πρώτης κατοικίας για το 90% των δανειοληπτών. Στόχος του Υπουργείου κάθε νοικοκυριό να καταβάλει ένα ελάχιστο ποσό δόσης. Το σχετικό νομοσχέδιο κατατίθεται σήμερα και ψηφίζεται με τη διαδικασία του κατεπήγοντος το Σάββατο. Ναυάγησε η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ για τα υποβρύχια. Όχι σε Εξεταστική Επιτροπή, είπαν 167 βουλευτές και ναι, είπαν 120. Υπήρξε σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ Ευάγγελου Βενιζέλου και Αλέξη Τσίπρα. Νέα ρεκόρ για Dow και SP. Μεγάλη άνοδος στη Wall με οδηγό τον Μπερνάνκη. Σύσκεψη στο Μαξίμου υπογράφεται το Σάββατο η πώληση του ΔΕΣΦΑ. Ενώ χρηματιστήριο ξεκινά σήμερα η άσκηση των Warrants της ΕΤΕ. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Κερδισμένοι και χαμένοι. Αδιευκρίνιστο πόσοι μπορούν να υποφεληθούν από τη ρύθμιση. Πληστηριασμοί και προϋποθέσεις προστασίας. Πρώτη κατοικία με αντικειμενική αξία έως 200.000 ευρώ. Συνολική περιουσία έως 270.000 ευρώ. Με ανώτατο όριο 15.000 ευρώ σε καταθέσεις. Ενώ υποχρεωτική δόση το 10% του εισοδήματος. Σκάνδαλο υποβρυχίων. Είπαν όχι στη διερεύνηση. Ενώ αναβρασμό στους Δήμους περισσεύουν 4.000 εργαζόμενοι. Βουλή. Αναστολή χρηματοδότησης της Χρυσής Αυγής. Οι μπαταχτσίδες της Black Rock στην Ακαδημία Πλάτωνος. Ενώ πρώτα κερδοσκόποι, μετά πελάτες στις ιδιωτικοποιήσεις. Πάμε και στην εφημερίδα Ο Ριζοσπάστης. Πρωτοβουλίες αλληλεγγύης για ανέργους και τις λαϊκές οικογένειες. Σύμφωνα με τα συνδικάτα και τις λαϊκές επιτροπές. Συνταξιούχοι, συνδικάτα φορείς, δεκάδες συγκεντρώσεις χθες για την υγεία. Έλληνες και ξένοι εργαζόμενοι σε κοινό αγώνα για μια αξιοπρεπή ζωή. Ενώ η ενίσχυση του ΚΚΕ προϋπόθεση για να ανοίξει δρόμο ο λαός, σύμφωνα με τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Και πάμε και στην εφημερίδα Η Αυγή. Βυθίζονται με τον νέο τον Βενιζέλο. Σε περιδίνηση κυβέρνηση Σαμαρά μετά την απολογία Ναυάγιο του Αντιπροέδρου της στη Βουλή για το σκάνδαλο των υποβρυχίων. Ρύθμιση βρόχος για τους πληστηριασμούς. Κατατίθεται σήμερα ως κατεπήγουσα. Αντιδράει η τοπική αυτοδιοίκηση. Επιστρέφεται ως απαράδεκτος ο αλγόριθμος Γρηγοράκου. Ενώ φόρη στην ομίχλη και περισσότερους νεκρούς από τα τροχαία προκαλεί το νέφος.
Πάμε στην εφημερίδα Το Ποντίκι. Σύμφωνο επιβίωσης. Αγωνία του Σαμαρά για σταθεροποίηση της κυβέρνησης. Ψάχνει πρόωρο deal με την Τρόικα για νέο μνημόνιο και χρέος. Στηρίζεται στο Βενιζέλο, ελπίζοντας να μείνει όρθιο το Πασόκ. Όμως ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει και όλοι ψάχνονται για την επόμενη ημέρα. ΣΥΡΙΖΑ φτιάχνει προφίλ πρωθυπουργό Τσίπρας. Ποιοι παίζουν επικίνδυνα με τις καταθέσεις. 10 καυτά ερωτήματα για τη διοίκηση της ΕΛΠΕ. Και τέλος στην εφημερίδα Εσπρέσο. Ενώ αυτός κοιμόταν, κάριστος. Δεν αυτοκτόνησε ο 45χρονος το Μάρτιο όπως όλοι πίστευαν. Ενώ αυτός κοιμόταν, τον πυροβόλησε στο κεφάλι η γυναίκα του στο κρεβάτι τους. Νοσηλεύεται με παρέσει στο Μόναχο. Ενώ σκίστε τα πτυχία, πονηρές αγγελίες μόνο για εμφανίσιμες προσφέρουν αστρονομικούς μισθούς σε όσες διαθέτουν ανοιχτό μυαλό. Αυτά λοιπόν ήταν τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων. Και να περάσουμε να διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθλητικών, ξεκινώντας με την εφημερίδα Η Ώρα των Σπορ. Η ΑΕΚ πλέον γιορτάζει. Ο Δημήτρης Μελισανίδης έδιωξε τα μαύρα σύννεφα πάνω από την Ένωση και από χθες η οικογένεια της ΑΕΚ ξεκίνησε με αισιοδοξία και πίστη το λαμπρό εορτασμό των 90 χρόνων από την ίδρυσή της, που συμπληρώνονται τη χρονιά που μπαίνει σε λίγες μέρες. Δάκρυσε ο Ντούσκο, ενώ Τραϊανός Δέλλας, μόνο καλύτερα πια θα είναι το μέλλον της ΑΕΚ. Στο Πάνθεον και ο Αρετόπουλος, μια ζωή ξεφτυλισμένη. Ενώ επαγγελματική νίκη κορυφής. Ψυχάρες, δεν πειράζει, έτσι σας θέλουμε πάντα. Τα κορίτσια έφτασαν την πρόκριση με τη Σλίντρεχτ στο χρυσό σετ, όπου ιτήθηκαν με 16-14. Στην εφημερίδα Πρωταθλητής σε όλα. Με πρώτα Βιολιά, Κάμπελ και Σαβιόλα, ο χαλαρός θρύλος 3-2 τον ΠΑΣ. Συν 10 και άντε γεια. Πρωταθλητής από τα Χριστούγεννα δεν ξαναέγινε. Τα 10 γκολ έφτασε και ο Μέγας Χαβιέ. Σκόραραν και Τζόελ Μασάντο. Μια κακή μέρα στη δουλειά την έχουμε όλοι. Φαίνεται πως είπε λοιπόν ο Μίτσελ. Ρυθμιστές Μίτσελ και για τα μπαρέ, για Πελέ. Ενώ πρόκριση δώρο Χριστουγέννων στο βόλεϊ σε μια δεύτερη πρώτη σελίδα. Στην εφημερίδα Η Πράσινη. Έτσι ρε τετράσφαιρε. Πάμε ρε εξάστερε. Λεβαδιακός 0, Παναθηναϊκός 4. Με 10 Ελληνόπουλα και 800 παλικάρια στην εξέδρα, πάτησε για πλάκα τους αίτητους μέχρι χθες στην έδρα τους βιωτούς. Έρχεται το πακέτο της ΚΑΕ για το top 16. Λιώσε απόψε τη Μακάμπη και τσίτε τα γκάζια για γάβρο. Όλοι στο ΆΚΑ για την Πανάθαμα. Για την Πανάθα, για την νίκη, για ζέσταμα πριν από τον πελάτη. Διαβάζουμε στην εφημερίδα Goal. Το μέλλον είναι εδώ. Οι πιτσιρικάδες του Παναθηναϊκού ήταν ισοπεδωτικοί στη Λιβαδιά. Σκόρπισαν με 4-0 το Λεβαδιακό και έδειξαν ότι υπάρχει ελπίδα και προοπτική για το πράσινο αύριο. Έσωσε την πατρίδα, ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-1. Σκορδάς η επιστροφή. Ενώ περιμένει την απονομή, ο Ολυμπιακός νίκησε με 3-2 τον ΠΑΣ, αύξησε τη διαφορά από τον ΠΑΟΚ και αναδείχθηκε πρωταθλητής χειμώνα και καλοκαιριού ταυτόχρονα. Στην εφημερίδα Η Γάτα, καυτή τριάδα με άσους, κρύβει ευκαιρίες στο κουπόνι των 10 αγώνων. 59,59 απόδοση έδωσε η πεντάδα στο σύστημα. Ο νέος στόχος του ΠΑΟΚ. Έχασε τον Μπελέ, κλεφτές ματιές σε Μαντιμπαγκά. Ο νέος ρόλος του Τσιρίλο. Σέξι Μπρούνο με προτάσεις για Ιταλούς. Έλαβε το SMS από την Τούμπα ο Σάντος. Διπλό ταμείο την Τρίτη, κέρδη και από την βασική τριάδα. Βουτιά στο διπλό του Αστέρα. Στην εφημερίδα Sport Day. Green Devils είναι πιτσιρικάδες, αλλά ακόμα έχουν να μάθουν πολλά. Αλλά και το και σε παρένθεση, χθες έδειξαν ότι το μέλλον τους είναι λαμπρό. 0-4 λοιπόν το σκορ για Λεβαδιακό Παναθηναϊκό. Σύμφωνα με τον κύριο Νικολογιάννη, 4 και με 10. Ο Τσόχος λέει γίνεται και χορταστικός, ο Βαϊμάκης το έκανε να μοιάζει εύκολο, ενώ ο Πανούτσος ένας ακόμη πρωταγωνιστής. Ο Λαγός με τελειώματα μουντιαλικά. Ο Κλωναρίδης, ακόμα τον ψάχνουν οι αντίπαλοι, ενώ ο Δόνης πολύ νέος, πολύ μοντέρνος χαφ. Στην εφημερίδα Live Sport, άγρια νιάτα. Οι πράσινοι μπέμπιδες έδειξαν ότι έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους, 4-0 για πλάκα στη Λιβαδιά. Εγκλήματα, στο γόνατο έσφαξε ο διαιτητής Λαμπρόπουλος στους κριτικούς. Ενώ καλύτερος, νέες εχμές, Στέφενς, καλύτερα να μην μιλάς στην Αθήνα. Μεγάλη εμφάνιση από ουμπίδες, σκόρερ ο ΠΑΠ. Με συγχωρείτε. Ο δικέφαλος κυριάρχησε στο Περιστέρι, αλλά δέχτηκε πάλι πρώτος γκολ και μετά έτρεχε και έχανε τα άχαστα.
Φρούριο από το Αγρίνιο δεν περνάει κανείς. Πανθρακικός Καλονί 2-0 για πεντάδα, ενώ Εργοτέλης Απόλλων 2-2 κρατάει τέταρτο σερί μάτς αίτητη η ελαφρά ταξιαρχία με το δεύτερο γκολ του Πετρόπουλου. Στην εφημερίδα το φως των σπορ. Ζορίστηκε ο Ολυμπιακός από τον εξαιρετικό και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ΠΑΣ. Τελικά πήρε τη νίκη 3-2 και ξέφυγε από τον ΠΑΟΚ. Λίγο πιο κάτω διαβάζουμε τη δήλωση του Μίτσελ, μας μένει η νίκη. Ενώ παράπονα Τσιόλη για τον Αρετόπουλο. Η Ξάνθη νική 3-2-1, ξέσπασε ο Πανετολικός με 3-0, περίπατος Παναθηναϊκού στη Λιβαδιά με το 4-0 που διαβάζουμε σε αρκετά πρωτοσέλιδα σήμερα. Πάντα για τη νίκη, ο Μπαρτζόκας ξεκαθάρισε ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι ποτέ αδιάφορος. Πάμε στην Πολωνία για να την κερδίσουμε. Καθάρισε στο δεύτερο ημίχρονο ο Πανθρακικός στην Καλονή. Και τέλος, όπως και κάθε μέρα, κλείνουμε με την εφημερίδα «Ο Γαύρος», όπου διαβάζουμε. Παοκάκι, πες αλεύρι. Το πρωτάθλημα τελείωσε Δεκέμβρη. Ρεκόρ συν 10 από τον δεύτερο πριν τα Χριστούγεννα. Κάμπελ και καπνός ο θρύλος. Και πού θα φτάσει τον κρύο για τον Μπάουκ. Δυνατός πάλι ο Πας, γκολάκι και ωραίες στιγμές από Σαβιόλα, απογοήτευσε ο Μπόγκ, πολλά τα λάθη αμυντικά, κρίμα για τον Ρομπέρτο που ήταν ο μόνος απόλυτος σοβαρός. Κάμπελ, δεν πρόκειται όπως λέει να μειώσουμε την ταχύτητα. Διαβάζουμε από κάτω, ο κύριος Βερβελές τελείωσε, αλλά έχει πολλά κίνητρα. Ο κύριος Νικολακόπουλος, η ευθύνη του Μίτσελ μεγαλύτερη. Ο κύριος Σκότσης, η κούραση το 2014 και η άνεση που κάνει κακό. Ενώ ο κύριος Στασινόπουλος απονομεί στον θρύλο από τον Δεκέμβριο. Στις 2 στο Καραϊσκάκι, βετεράνι versus reporter. Ενώ ο Μίτσελ δεν θα γίνει καμία μεταγραφή. Γραφικός ο Ολλανδός η Μαθήνα και δεν μπορώ να μιλήσω, δήλωσε ο Στέφενς. Ενώ καρφώνει τη σημαία του στο πράσινο βουνό. Δεν θέλει να σταματήσει πουθενά ο θρύλος. Αυτά λοιπόν και τα πρωτοσέλιδα από τις κυριότερες αθλητικές εφημερίδες και κάπου εδώ νομίζω ήρθε η ώρα να διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα από που φιλοξενεί μάλλον η εφημερίδα zoogla.gr. Ξεκινάμε με το πρώτο πρωτοσέλιδο όπου διαβάζουμε δικογραφίες στα σκουπίδια. Πετούν αρχεία με προσωπικά δεδομένα πολιτών σε κάδους έξω από την Ευελπίδων. Το δεύτερο πρωτοσέλιδο. Το δεύτερο πρωτοσέλιδο, διακοπή χρηματοδότησης της Χρυσής Αυγής. Πάμε στο τρίτο πρωτοσέλιδο, κόβουν τα βουλευτικά προνόμια, ενώ το τέταρτο πρωτοσέλιδο προφυλακίστηκε ο Κάντας. Και μιλάμε για τον κύριο Κάντα, τον κύριο Αντώνη Κάντα, που συζητήσαμε και το θέμα του εχθές όσον αφορά τις διαδρομές που έκαναν οι μίζες των εξοπλιστικών συστημάτων. Μόλις λοιπόν μου έκανε refresh το ζούγκλα, μπορούμε να δούμε αν έχει αλλάξει κάποιο πρωτοσέλιδο. Μέχρι τότε όμως να θυμίσουμε μια φορά ακόμα ότι μπορείτε και θέλουμε μάλλον να είστε εδώ μαζί μας, να επικοινωνείτε μαζί μας, να σας ακούμε, να ακούμε τη γνώμη σας, να μας λέτε τα σχόλιά σας, τα σχόλια είναι καλοδεχούμενα σίγουρα και όταν είστε και εσείς εδώ πέρα σίγουρα θα είναι διαφορετικά να ακούμε, θέλουμε να σας ακούμε, να μας παίρνετε τηλέφωνο, να σας βγάλουμε στον αέρα, αν έχετε κάτι να πείτε, γιατί όχι. Λοιπόν, άλλαξε λοιπόν το πρωτοσέλιδο και βλέπουμε πως χάνεται το εξάμηνο στο δρόμο της νομικής και άλλες σχολές. Σε Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Φαίνεται λοιπόν πως χάθηκε το εξάμηνο για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά στα χρόνια της ιστορίας. Θα τα συζητήσουμε όλα όμως μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αφασία.gr και τηλεόραση της Ζούγκλας διοργανώνουν τον απόλυτο χριστουγεννιάτικο διαγωνισμό. Σας χαρίζουν ένα iPad 4ης γενιάς αξίας 720 ευρώ. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό κάνοντας τώρα like στο αφασία.gr και μπείτε στη μεγάλη κλήρωση. Γίνετε κι εσείς αφασία γιατί, παραδεχτείτε το, είμαστε αφασία. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας.
Επωφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας find4me.gr. Find4me.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. Στο κράσ που κυκλοφορεί, αποκάλυψη. Χι κάρφωναν τον Καραμανλή στους Αμερικανούς. Οι συνομιλίες των πολιτικών με την πρεσβεία. Τι έχουν καταγράψει οι κοργοί της ΕΗ. Ανάλυση σοκ του Δημήτρη Καζάκη. Το παραμύθι του πρωτογενούς πλεονάσματος και τι φέρνει το 2014. Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Εγώ, ο Άδωνης και ο Παναθηναϊκός. Συνέντευξη φωτιά του Άδωνη Γεργιάδη. Έχει δίκιο ο Γιώργος Παπανδρέου για το μνημόνιο. Φάκελος γενώσιμα. Το σχέδιο των ξένων πολυεθνικών για τη δημόσια υγεία στην Ελλάδα. Επίσης το κράσ. Περίεργα παιχνίδια στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικών. Ιστοτική σταθερότητα. Αποκαλυπτικό. Το σχέδιο Σαμαρά για ΑΟΣ και Καστελόριζο. Ποιος θα αποφασίσει για την υφαλοκρηπίδα. Μην το χάσετε. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλλίγραμμη εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Καλή σας ημέρα. Επιστρέψαμε και πάλι από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Παρακολουθείτε ζωντανά την πρώτη ανάρτηση. Είμαστε οι δύο πρώτες ώρες του ζωντανού προγράμματος της διαδικτυακής τηλεόρασης της Ζούγκλας. Σε εξέλιξη βρίσκεται και ο διαγωνισμός για να γίνει δικό σας ένα iPad τέταρτης γενιάς, ένα δώρο αξίας 720 ευρώ. Μπορείτε να το κρατήσετε για τον εαυτό σας, μπορείτε να το κάνετε δώρο σε κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο. Παρόλα αυτά, το μόνο που έχετε να κάνετε για να το κάνετε δικό σας είναι να κάνετε like στη σελίδα tofasia.gr στο Facebook και έτσι αυτόματα μπαίνετε στο διαγωνισμό. Οι τρόποι επικοινωνίας, εκτός από τον παραδοσιακό τρόπο, το 211-55-55-500, που είναι το τηλέφωνο μας και που μπορείτε να μας καλέσετε, οι υπόλοιποι τρόποι περνάνε συνεχώς κάτω από τις οθόνες σας. Έτσι λοιπόν, περιμένουμε τα email σας, περιμένουμε τα σχόλιά σας στο Facebook ή να μας ακολουθήσετε στην πρώτη ανάρτηση, όπου και εκεί μπορείτε να μας αναρτήσετε ό,τι εσείς θέλετε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το θέμα που διαβάσαμε και πριν από λίγο στο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας, όπου φαίνεται πως χάθηκε το εξάμηνο και πόσο μάλλον για πρώτη φορά στην ιστορία στη νομική. Μετά τη νομική σχολή, όμως, σοβαρός είναι ο κίνδυνος να χαθεί το εξάμηνο και σε άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ έντονες παραμένουν ακόμα και σήμερα οι διαμβουλεύσεις στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, που τα κενά στην ύλη λόγω της πολύμηνης απεργίας των διοικητικών είναι τεράστια. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, τμήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών αλλά και του Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξετάζουν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να λάβουν παρόμοια απόφαση την ίδια στιγμή που άλλες σχολές, όπως η Θεολογική, καταφεύγουν στη λύση ανάγκης των συνεχόμενων εξαμήνων με συνολικές εξετάσεις στο τέλος του έτους, δηλαδή στο καλοκαίρι του 2014. Από τη μεριά της πάντως, η διοίκηση της ιατρικής σχολής εμφανίζεται κατηγορηματική όσον αφορά την απώλεια του εξαμήνου, ξεκαθαρίζοντας πως δεν τίθεται θέμα για μια τέτοια εξέλιξη, ενώ στον αέρα
βρίσκονται οι φοιτητές που έχουν προχωρήσει σε κατάληψη. Η υποκατάληψη πάντως τελεί και το φυσικό τμήμα της φυσικομαθηματικής σχολής. Να πούμε πως το πιθανότερο σενάριο πάντως για την κάλυψη των μαθημάτων είναι να παραταθούν αυτά μέσα στο καλοκαίρι. Ο αριθμός των εβδομάδων για τη διενέργεια των εξετάσεων ορίζεται σε κάθε περίπτωση από τον οργανισμό του κάθε ιδρύματος, ενώ η πραγματοποίηση του ελάχιστο απαιτούμενου αριθμού εβδομάδων διδασκαλίας αποτελεί ευθύνη του εκάστοτε διδάσκοντος του τμήματος ή της σχολής. Και όταν και ενώ όλα αυτά συνεχίζονται, το αλαλούμε στο Καποδιστριακό. Πολλές είναι οι γραμματείες του Ιδρύματος, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, που δεν λειτουργούν ακόμη, αφού μερίδα των διοικητικών υπαλλήλων συνεχίζει και την απεργία μέχρι για την 15η εβδομάδα. Σε μια ίστατη προσπάθεια να εξομαλυνθεί η κρίση, η σύγκλιτος έχει κληθεί από τον πρίτανη Θεοδόση Πελεγρίνη να συνεδριάσει αύριο Παρασκευή, προκειμένου να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις όσον αφορά την εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημίου. Τώρα, όσον αφορά τη νομική, το πρωί της Τετάρτης το τμήμα της νομικής αποφάσισε πως δεν είναι δυνατόν να βαπτιστεί εξάμεινο το χρονικό διάστημα που απέμεινε έως το Φεβρουάριο. Γι' αυτό και ελήφθη η απόφαση αυτή να χαθεί. Τώρα, μόνο τρεις εβδομάδες απομένουν, αφαιρώντας βέβαια τις διακοπές των Χριστουγέννων. Το χρονικό διάστημα αυτό, όπως είναι λογικό, θεωρήθηκε εξαιρετικά μικρό. Την ίδια στιγμή που ο νόμος προβλέπει ότι για τη διενέργεια εξετάσεων είναι απαραίτητο να έχουν γίνει μαθήματα 13 εβδομάδων. Τώρα, η διοίκηση πάντως της νομικής αποφάσισε ότι προκειμένου να μην γελιοποιηθεί το ελληνικό πανεπιστήμιο στο εξωτερικό, θα προχωρήσουν κανονικά όλα τα προγράμματα Εράσμους, των ξένων δηλαδή φοιτητών που έρχονται στην χώρα μας, και θα δοθούν βαθμοί σαν να μην έχει χαθεί το εξάμεινο στην περίπτωση αυτή. Να διαβάσουμε λίγο μία δήλωση που έχει κάνει ο Θεοδόσιος Πελεγρίνης, που σύμφωνα με αυτό λέει: «Τα πάσης φύσεως προβλήματα που έχουν προκύψει γίνεται τώρα προσπάθεια να θεραπευτούν. Ενώ η συκοφαντική εκστρατεία σε βάρος του Καποδιστριακού συνεχίζεται από τους γνωστούς συκοφάντες που επιδιώκουν τη διάλυση του Δημοσίου Πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιο δεν μπορεί να ασχολείται με την αντιμετώπιση των συκοφαντών καθημερινά, πράγμα που θα πράξει ασκώντας τα νόμιμα δικαιώματά του. Προς πλήρη τεκμηρίωση πάντως των αποφάσεων του Πανεπιστημίου και κατάδειξη της συκοφαντίας, διέταξα ήδη τη διεξαγωγή ΕΔΕ προκειμένου να ενημερωθεί πλήρως για τα καταγγελόμενα από τους συκοφάντες ή και η κοινή γνώμη, ώστε να προστατευτεί το κύρος του Πανεπιστημίου αλλά και η πανεπιστημιακή κοινότητα». Αυτά λοιπόν είναι, μάλλον αυτές είναι οι εξελίξεις όσον αφορά το θέμα του εξαμήνου που χάθηκε στην Νομική Σχολή Αθηνών. Αλλά να δούμε και ποιος θα είναι ο δρόμος που θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα τμήματα των πανεπιστημίων, που κάποια από αυτά βρίσκονται ακόμα σε απεργία. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα και να πάμε σε ένα θέμα που πριν από λίγο ήταν το πρώτο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας. Τώρα είναι το δεύτερο, γιατί όπως είπαμε, το πρώτο είναι το εξάμεινο που χάθηκε στη νομική. Και μιλάμε για κάποιες δικογραφίες, οι οποίες βρέθηκαν στα σκουπίδια έξω από το κτίριο της Ευελπίδων. Σε βιβλιοθήκη, λοιπόν, έχουν μετατρέψει ορισμένοι υπάλληλοι των δικαστηρίων την Ευελπίδων το κίτρινο κάδο ανακύκλωση που βρίσκεται ακριβώς έξω από την κεντρική είσοδο των εγκαταστάσεων. Την ώρα, λοιπόν, που ο πρώην υπουργός Μιχάλης Λιάπης περνούσε την πόρτα της Ευελπίδων προκειμένου να λογοδοτήσει για το γεγονός ότι στο πολυτελές τζιπ του φορούσε πλαστή πινακίδα κυκλοφορίας, ο κάδος έξω από τα δικαστήρια φιλοξενούσε δεκάδες δικογραφίες, τα έγγραφα των οποίων ήταν παντελώς αναλύωτα. Ταυτότητες, αποδείξεις, αγωγές, αποφάσεις δικαστηρίων, εφέσεις αλλά και αναιρέσεις πεταμένες ανάμεσα σε σκουπίδια και διαφημιστικά έντυπα δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο οι υπάλληλοι των δικαστηρίων αντιλαμβάνονται τον νόμο περί προσωπικών δεδομένων. Αυτό ωστόσο που προκαλείται μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι η αποθήκευση των αναλύωτων δικογράφων στον κάδο ανακύκλωσης δεν είναι φαινόμενο αλλά τακτική. Δηλαδή, τι εννοούμε με τη λέξη τακτική? Κάποιοι συνηθίζουν να πετούν τα έγγραφα στα σκουπίδια χωρίς ούτε καν να τα σκίζουν. Τα βλέπετε αυτή τη στιγμή και στα πλάνα σας. Τώρα, αυτές τις δικογραφίες είναι κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορεί να μην γνωρίζουν καν ότι τα προσωπικά του στοιχεία βρίσκονται πεταμένα σε έναν κάδο. Αλλιώς, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί το γεγονός ότι το Ζούγκλα εχθές εντόπισε τα έγγραφα όπως και σήμερα, όπως και κάθε άλλη μέρα. Οι δικογραφίες που έχουν τοποθετηθεί στον κάδο αρχείο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, αφορούν σε υποθέσεις παλαιότερων ετών, όσο επί το πλείστο είναι το διάστημα από το 1987 έως και το 1998, και ομολογουμένως αποτελούν ένα πολύ καλό εργαλείο για τους φοιτητές της νομικής.
Η ηλεκτρονική εφημερίδα πάντως επικοινώνησε με κάποιους από τους δικηγόρους που αναφέρονταν στις δικογραφίες που είχαν πεταχτεί αυτούσιες στον κάδο ανακύκλωσης. Οι νομικοί έπεσαν από τα σύννεφα και αναρωτήθηκαν πώς είναι δυνατόν υποθέσεις που έχουν χειριστεί στο παρελθόν να είναι προσβάσιμες και τα ονόματα των εντολέων τους να εκθέτονται κατά αυτόν τον τρόπο στο ευρύ κοινό. Ο ποινικολόγος ο κύριος Αλέξης Κούγιας μίλησε στο ζούγκλα.gr και έκανε λόγο για αδιανόητα πράγματα, προσθέτοντας ότι θα πρέπει να γίνει έρευνα προκειμένου κάτι τέτοιο να μην επαναληφθεί. Δεν γίνεται να πετιούνται έτσι δικογραφίες στα σκουπίδια, χωρίς πρώτα να καταστραφούν τα έγγραφα. Πρόκειται για ενέργειες που παραβιάζουν τα προσωπικά δεδομένα. Στα δικόγραφα μπορεί να έχουν πρόσβαση μόνο οι δικαστές και οι δικηγόροι των εμπλεκομένων. Δεν γίνεται να έχει πρόσβαση ο καθένας και πολύ φυσιολογικά το δηλώνουν κάτι τέτοιο. Τώρα, ο ποινικολόγος ο κύριος Διαλυνάς δήλωσε ότι πρόκειται για πρωτοφανείς καταστάσεις, ζητώντας την άμεση παρέμβαση της πρωτοϊσταμένης εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών. Όπως ο ίδιος λέει, είναι απίστευτο αυτό που συνέβη. Είναι απαράδεκτο να πετιούνται οι δικογραφίες στα σκουπίδια χωρίς να καταστρέφονται και ο καθένας να μπορεί να λάβει γνώση για υποθέσεις που αφορούν μόνο τους εμπλεκόμενους. Θα πρέπει να παρέμβει η προϊσταμένη εισαγγελίας. Από την άλλη, ο δικηγόρος, ο κύριος Απατσίδης, αναφερόμενος στο γεγονός, επισήμανε ότι τα έγγραφα των δικογραφιών θα έπρεπε πρώτα να πολιτοποιηθούν και εν συνεχεία να πεταχτούν στα σκουπίδια, καθώς υπάρχει παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Οι δικογραφίες θα πρέπει πρώτα να πολιτοποιούνται και μετά να πετιούνται στον κάδο ανακύκλωσης. Πρέπει να ενημερωθεί η προϊσταμένη της εισαγγελίας. Αν και δεν γνωρίζω ακριβώς ποια διαδικασία ακολουθείται κατά την καταστροφή των δικογράφων, σίγουρα δεν πρέπει να πετιούνται έτσι στα σκουπίδια χωρίς πρώτα να αλλοιωθούν. Βλέπουμε λίγο και στα πλάνα μας τις εικόνες από τις δικογραφίες που βρέθηκαν. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και τις δικογραφίες. Πραγματικά είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολήσει τους αρμόδιους, είτε την προϊσταμένη, όπως ήταν εδώ πέρα και πολλοί δικηγόροι της εισαγγελίας. Μιας και τα προσωπικά δεδομένα του κάθε πολίτη, ο οποίος έχει τύχει να έχει κάποια εμπλοκή με τα δικαστήρια, ίσως να βρίσκονται στα σκουπίδια και να μπορεί να έχει πρόσβαση ο καθένας σε αυτά. Φαντάζομαι ότι θα πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης και αυτή η περίπτωση. Τώρα, η ώρα είναι 10 ακριβώς. Ήρθε η ώρα να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά και στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με την Κωνσταντίνα Παπατσάκονα. Και εμείς θα είμαστε σε λίγα λεπτά εδώ να συζητήσουμε και τα υπόλοιπα θέματα. Βλέπουμε εδώ πέρα την αναστολή χρηματοδότησης της Χρυσής Αυγής. Έχουμε το σκάνδαλο με τα υποβρύχια και το ναυάγιο μεταξύ Τσίπρα και Βενιζέλου. Είναι πολλά τα θέματα. Μετά το δελτίο ειδήσεων είμαστε εδώ μαζί για να τα ακούσουμε και να τα συζητήσουμε και να μας πείτε και εσείς την άποψή σας.
Καλή σας ημέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Παρακολουθήσατε το πρώτο ζωντανό δελτίο ειδήσεων της ημέρας με την Κωνσταντίνα Παπατσάκονα. Εμείς είμαστε και τώρα εδώ. Μας βλέπετε ζωντανά μέσα από τους δέκτες σας, είτε από το τάμπλετ σας, από τους υπολογιστές σας, από τα κινητά σας, από όποια συσκευή μπορείτε να συνδεθείτε στο ίντερνετ. Μας βλέπετε και είμαστε έτοιμοι να δούμε τα θέματα που μας απασχολούν. Να θυμίσουμε μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να μας καλείτε στο 211-55-5500, να μας στέλνετε τα email σας στο πρωτοανάρτηση@papakizoogla.gr, να μας βρείτε στο Facebook με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση και να μας ακολουθήσετε και στο Twitter με το ίδιο όνομα, να μας γράψετε τα σχόλιά σας, αν θέλετε να μας πείτε κάτι. Έχουμε εδώ μαζί μας έναν συνάδελφο από την αίθουσα σύνταξης. Έχουμε εδώ μαζί μας τον Αντρέα Τοντίνη. Καλημέρα, Αντρέα. Καλημέρα και από μένα, Έλενα. Λοιπόν, φαίνεται λοιπόν πως είδαμε ένα ουράνιο τόξο το πρωί εδώ έξω, ένα πολύ όμορφο. Βεβαίως, στις τελευταίες μέρες μπορούμε να πούμε ότι βλέπουμε αρκετά ουράνια τόξα. Και χτες υπήρχε ένα ουράνιο τόξο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ιδίως στην περιοχή της Πάρνηθας. Να πούμε όμως για τον καιρό. Αυτό φαίνεται πως ο καιρός χαλάει τελικά. Αυτό είναι το κακό. Έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού λοιπόν εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εχθές. Προειδοποιεί για πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού με βροχές και πιθανότητα ισχυρές καταιγίδες από το βράδυ της Τετάρτης, από χτες δηλαδή, που θα πλήξουν κυρίως την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Σύμφωνα με την ΕΜΗ, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα Δωδεκάνησα και πιθανόν και στην Κρήτη, κυρίως όμως στα ανατολικά, ενώ το απόγευμα θα φαίνονται σταδιακά ότι θα εξασθενούν από σήμερα. Η Γενική Γραμματεία Προστασίας και το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως του Πολίτη έχουν ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές ώστε να είναι επιφυλακτικές και προσεκτικές με τους πολίτες οι οποίοι δεν βάζουν μυαλό με αυτά που βλέπουν. Να πάρουμε ένα παράδειγμα της Ρόδου, το ότι ο κόσμος, παρότι υπήρχαν μεγάλες πλημμύρες, έβγαινε στους δρόμους. Οπότε αυτό πρέπει να το προσέχουμε και εμείς, να γίνουμε λίγο πιο ευσυνείδητοι πολίτες. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Πάμε όμως και στα δυσάρεστα της ημέρας. Πάμε σε ένα αστυνομικό δελτίο λοιπόν. Πάμε στο αστυνομικό μας δελτίο. Βλέπω έχεις αρκετά να μας πεις. Ναι. Ένας άνθρωπος δυστυχώς έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα σε πυρκαγιά στο Νέο Κόσμο επί των οδών Μπακνανά και Ντοντουέλ. Στο διαμέρισμα που βρισκόταν εκεί λοιπόν, έσπευσε άμεσα η πυροσβεστική υπηρεσία με 3 οχήματα και 10 πυροσβέστες. Στην προσπάθειά τους όμως να σβήσουν τη φωτιά, βρέθηκε ένα πανθρακωμένο πτώμα που ακόμα είναι αδύνατο να διευκρινιστεί αν είναι άνδρας ή γυναίκα. Σύμφωνα με πληροφορίες από ενίκους πολυκατοικίας, στο διαμέρισμα έμενε μία ηλικιωμένη γυναίκα. Είναι πολλά τα θύματα από τις πυρκαγιές στο τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα. Και να μην ξεχάσουμε και το περιστατικό αυτό που συγκλώνησε την Ελλάδα και μιλάω για τη 13χρονη στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, πολύ σωστά. Με το Μαγκάλι. Να πούμε για τις πυρκαγιές με τους 3 νεκρούς στον Πειραιά και στον Ασπρόπυργο πριν από λίγες ημέρες και πόσες ακόμα περιπτώσεις σε όλη την Ελλάδα από φωτιές σε διαμερίσματα πια. Οικονομική κρίση. Τζάκια, σόμπες και αυτοσχέδιο Μαγκάλι. Και μην ξεχνάμε γιατί τώρα ο κόσμος. Δυστυχώς δεν έχει τα απαραίτητα για να αγοράσει έστω και τα ξύλα. Ναι. Οπότε αναγκαστικά και είναι ό,τι μπορούν να κάνουν. Ό,τι μπορούν, ό,τι μπορούν. Και τις τελευταίες μέρες η Αθήνα έχει κατακλειστεί από ένα πέπλο θαλομύχλης. Μάλιστα κυκλοφορούσαν στο διαδίκτυο πριν λίγες ημέρες κάποιες φωτογραφίες και βίντεο από την Αθήνα. Ήταν σαν να βλέπουμε το Πεκίνο. Όσο αν ακουστεί μεγαλειώδες αυτό που είπα, είναι σαν να βλέπουμε το Πεκίνο. Που έχει αυτό το νέφος το μόνιμο. Τι να πούμε. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα λοιπόν στην. Και πάμε σε ποια περιοχή τώρα. Πάμε στο Βόλο. Ένας 28χρονος Έλληνας, του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ληστείες εις βάρος του. Σύμφωνα με την αστυνομία λοιπόν, στις 15 Δεκεμβρίου το απόγευμα, ο 28χρονος, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, μπήκε σε ζαχαροπλαστείο με την απειλή μαχαιριού και πήρε το χρηματικό ποσό των 70 ευρώ. Και ένα κινητό τηλέφωνο της 40χρονης υπαλλήλου. Την άλλη μέρα, το μεσημέρι, στις 16 Δεκεμβρίου δηλαδή, στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, μπήκε σε κατάστημα ιδιοκτησίας μιας 50χρονης και με την απειλή μαχαιριού και πάλι έκλεψε 200 ευρώ και έφυγε. Τελικά, ο 28χρονος εντοπίστηκε από την ελληνική αστυνομία, όπου και συνελήφθη. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του όμως, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το μαχαίρι που είχε χρησιμοποιήσει στις ληστείες. Θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Μιλάμε για 200 περίπου ευρώ. Για 270 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο. Εντάξει. Είναι η παιδεία, είναι η αγωγή που παίρνεις από το σπίτι. Είναι και η οικονομική κρίση που μπορεί να. Ναι, ναι. Αλλά εντάξει, δεν το δίνουμε σαν δικαιολογία. Όχι, δεν είναι δικαιολογία. Δυστυχώς δεν είναι δικαιολογία τότε η οικονομική κρίση. Ναι,
Είναι πολλοί αυτοί, είναι πολλές οι οικογένειες που πεινάνε, αλλά δεν έχουν φτάσει στην κατάσταση του να πάνε να κλέψουν για να δώσουν ακόμα και φαγητό στα παιδιά τους. Και εμείς είχαμε το παράδειγμα με τον πατέρα που καταδικάστηκε που έκλεψε τους μαρκαδόρους για να πάει το παιδί του στο σχολείο. Δεν το ξεχνάμε κι αυτό. Εντάξει, είναι όλα. Τέλος λοιπόν, να πάμε στην Κρήτη, στο δικαστήριο του Ηρακλείου, όπου ποινή κάθριξης 13 ετών επιβλήθηκε σε έναν 52χρονο, ο οποίος κατηγορείται ότι αποπλάνησε μία 12χρονη κόρη της συζύγου του. Όπως διαβάζουμε λοιπόν, το δικαστήριο τον έκρινε σύμφωνα ομόφωνα ένοχο και του επέβαλε την ποινή των 13 ετών, αν και ο εισαγγελέας έδρας είχε προτείνει τα 12 έτη, αλλά με την έφεση να μην έχει αναστέλουσα δύναμη. Τα 13 έτη να πούμε ότι έχουν αναστέλουσα δύναμη αυτή τη στιγμή και αυτό είναι το θέμα μας. Τον άνδρα όμως δεν αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό. Το δικαστήριο που διακόπηκε χθες, καθώς δεν εμφανίστηκαν ούτε μάρτυρες, ούτε όμως ο κατηγορούμενος που προσκόμισε δια του συνηγόρου του την ιατρική βεβαίωση για οξία ως φυαλγία, συνεχίστηκε μετά τη διαταγή της εκ μέρους έδρας για την βίαιη προσαγωγή των μαρτύρων. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε ότι είναι μια δύσκολη υπόθεση. Βλέπουμε ότι οι μάρτυρες δεν θέλουν να πάνε στο δικαστήριο. Και εμπλέκεται και μια ανήλικη, λες. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Σήμερα η κοπέλα, να πούμε ότι είναι 22 ετών. Ναι, η μητέρα της κοπέλας. Κατέθεσε ότι η ίδια δεν είχε αντιληφθεί κάτι τέτοιο από το τι έχει γίνει και τόνισε ότι το παιδί μου δεν είναι μυθομανής. Τώρα. Δεν είχε αντιληφθεί, αλλά ούτε. Ούτε το παιδί της είναι μυθομανής. Εντάξει. Νομίζω ότι η δικαιοσύνη θα βρει. Ναι, μακάρι. Σωστά τη δουλειά της, εξάλλου. Μακάρι, αν και τις τελευταίες μέρες, όπως βλέπουμε και στην εκπομπή Ζούγκλα και Κίτρινος Τύπος. Σήμερα λοιπόν συνεχίζονται οι συγκλονιστικές αποκαλύψεις στην εκπομπή Ζούγκλα. Έχουμε τις τελευταίες μέρες αρκετές συγκλονιστικές αποκαλύψεις περί του δικαστικού, παραδικαστικού κυκλώματος με βουλευτές, πρώην υπουργούς, επιχειρηματίες, δικαστικούς να εμπλέκονται σε διάφορα σκάνδαλα. Πολλά τα λεφτά, Άρη. Πολλά τα λεφτά, Άρη. Θα περισσότερα όμως θα δείτε και όλοι εσείς το βράδυ στις 11 η ώρα. 11.30. 11.30. Μέσα από το Extra και από την τηλεόραση Τζούγκλας ζωντανά. Ζωντανά. Ο Μάικς ο Τριανταφυλόπουλος μαζί με μια πολύ καλή δημοσιογραφική ομάδα από πίσω του θα ξεδιπλώσει. Βέβαια. Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις και σήμερα λοιπόν στη Ζούγκλα. Οπότε μπορείτε να παραμείνετε. Αντρέα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας και μας είπες και για τον καιρό. Σας είπαμε τα μέτρα. Πρέπει να έχετε κι εσείς βέβαια λίγο σύνεση ως προς το πώς μετακινήσετε τις μέρες που η ΕΜΗ, τουλάχιστον η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Μπορείτε να μπείτε και στο site της Γενικής Γραμματείας για να μπορείτε να δείτε τα μέτρα προστασίας που μπορείτε να λάβετε. Και να πάμε σε ένα άλλο θέμα, να πάμε σε ένα θέμα που απασχόλησε αρκετά εχθές το βράδυ και μιλάμε για την αναστολή της χρηματοδότησης της Χρυσής Αυγής. Έτσι λοιπόν, με την απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής, αναστάλθηκε η κρατική χρηματοδότηση της Χρυσής Αυγής. Η σχετική πρόταση λοιπόν που αφορούσε την καταβολή της τελευταίας δόσης προς τη Χρυσή Αυγή φτάνει το ποσό των 300.000 ευρώ. Υπέρ λοιπόν της πρότασης είχαν ψηφίσει τα 8 από τα 9 μέλη της Επιτροπής και κατά ο εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, ο Πολύβιος Ζησιμόπουλος. Τα 8 αυτά μέλη συνέκλυναν στην άποψη ότι η Χρυσή Αυγή λειτουργεί ως εγκληματική οργάνωση. Στην χθεσινή ψηφοφορία ψήφισαν 272 βουλευτές, εκ των οποίων υπέρ τάχθηκαν οι 241. Κατά δήλωσαν 26, ενώ παρόν μόλις οι 5. Να πάμε όμως στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μανώλη Γλέζο, ο οποίος ψήφισε όχι στη διακοπή χρηματοδότησης του κόμματος της Χρυσής Αυγής. Όπως ο ίδιος επισήμανε, δεν μπορώ, λέει, να αποστώ τις αρχές μου, τους σταυρωτίδες των χριστιανικών ηθών, τους διαστρεβλωτές των αρχαίων ελληνικών και όλους αυτούς που θέλησαν να διαβρώσουν την ελληνική κοινωνία. Δεν τους πολεμάμε με αποφάσεις, αλλά πολιτικά. Δεν τους πολεμάμε όπως αυτοί επιδιώκουν. Από την άλλη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου από το ΣΥΡΙΖΑ απουσίαζε από την ψηφοφορία, αν και συμμετείχε στην προηγούμενη ψηφοφορία για την Εξεταστική Επιτροπή. Επίσης, από το ΣΥΡΙΖΑ απουσίαζαν οι κύριοι Γιώργος Σταθάκης, Σοφία Σακοράφα, Ρένα Δούρου, Αφροδίτη Σταμπουλή, Αλέξης Μητρόπουλος, Νίκος Μιχαλάκης, Μαρία Κανελοπούλου και Τάσος Κουράκης. Υπήρξαν βέβαια αρκετές απουσίες, σημειώθηκαν αρκετές απουσίες εχθές το βράδυ στη Βουλή. Να πούμε πως από τη Νέα Δημοκρατία απουσίαζαν οι εξής βουλευτές και μιλάμε για τους κυρίους Γεράσιμου
Γεράσιμος Γιακουμάτος, Βύρον Πολίδωρας, με συγχωρείτε, Θεόδωρος Καράογλου, καθώς και ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Από την άλλη, από το Πασόκ δεν συμμετείχαν στην ψηφοφορία οι βουλευτές Απόστολος Χακλαμάνης και Δημήτρης Κρεμαστινός, ενώ από την Δημοκρατική Αριστερά απουσίαζαν οι κύριοι Βασίλης Οικονόμου και η Ασημίνα Ξηρωτήρη, καθώς και ο πρόεδρος του κόμματος, ο Φώτης Κουδέλης. Από το ΚΚΕ πάλι, ο Χρήστος Κατσότης και ο Νίκος Καραθανασόπουλος ήταν απόντες. Επίσης από το ΚΚΕ. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές Οδυσσέας Βουδούρης, Νικόλας Σταυρογιάννης, Χρήστος Αϊδόνης, Γιώργος Κασαπίδης, Νίκος Σταυρογιάννης και Μίμης Ανδρουλάκης ήταν επίσης παρόντες. Τώρα, η βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, η κυρία Χρυσούλα Γιαταγάνα, δήλωσε ότι δεν μπορώ να δεχθώ ότι η απαγγελία κατηγορίας και η μικρή επιβολή προσωρινής κράτησης καλύπτουν το τεκμήριο αθωότητας. Και για το λόγο αυτό, πιστεύω πως σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να αναστείλουμε την καταβολή της χρηματοδότησης στη Χρυσή Αυγή, επειδή έχει συλληφθεί ο αρχηγός της και οι άλλοι, αν δεν εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση. Από την άλλη, λοιπόν, ένα πολιτικό κόμμα που ψήφισε ο ελληνικός λαός δικαιούται σύμφωνα με το Σύνταγμα το ποσό που του αναλογεί. Εγώ δεν μπορώ ποτέ να συμφωνήσω με μια απόφαση που δεν βασίζεται σε αποδεδειγμένα γεγονότα, με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, διευκρίνησε εισπράττοντας το θερμό χειροκρότημα των χρυσαυγητών βουλευτών. Υπάρχουν βέβαια διαφορετικές απόψεις από τους υπόλοιπους ανεξάρτητους Έλληνες και συγκεκριμένα τρεις διαφορετικές απόψεις εκφράστηκαν. Συγκεκριμένα λοιπόν να πούμε ότι κατά τη διακοπή της χρηματοδότησης τάχθηκαν οι κύριοι Κουίκ, ο κύριος Δημαράς, ο κύριος Ουζουνίδης, ο κύριος Καπερνάρος, ο κύριος Γιωβανόπουλος, ο κύριος Νταβρής, ο κύριος Χαϊκάλης, οι κυρίες Χρυσούλα Γεταγάνε, η κυρία Σταυρούλα Ξουλίδου, η κυρία Ραχίλ Μακρύ, ενώ να πούμε πως παρόν δήλωσαν ο κύριος Μελάς και οι κυρίες Μαρία Κόλια Τσαρουχάκη, η κυρία Μίκα Ιατρίδη, μαζί της η κυρία Μαρίνα Χρυσοβελώνη αλλά και η Έλενα Κουντουρά. Υπέρ όμως της αναστολής της χρηματοδότησης τάχθηκαν οι κύριοι Μαριάς, ο κύριος Αβραμίδης, ενώ ο κύριος Καμένος δεν πήρε μέρος στην ψηφοφορία. Τώρα, ο κύριος Κασιδιάρης. Ο κύριος Ηλίας Κασιδιάρης φαίνεται πως από την πλευρά του είπε ότι η Βουλή καλείται να συμπράξει σε μια παράνομη διαδικασία που αποτελεί βόμβα που απειλεί να την άξει στον αέρα το πολίτευμα. Πρόσθεσε ότι δεν μας πτωεί η απώλεια αυτών των χρημάτων. Εξάλλου, η Βουλή μας χρωστάει λεφτά που έπρεπε να κατακρατά όπως είχαμε ζητήσει για να πηγαίνουν σε λογαριασμό του κόμματος. Ο κύριος Κασιδιάρης χαρακτήρισε την διαδικασία ως έσχος, άκυρη, παράνομη και αντισυνταγματική. Δεν φοβάστε μήπως καταλύσουμε το πολίτευμα γιατί είμαστε οι μόνοι που το σεβόμαστε, αλλά φοβάστε την αποκάλυψη των σκανδάλων. Συμπλήρωσε λοιπόν ο κύριος Κασιδιάρης. Από την άλλη τώρα, να πούμε πως οι εκπρόσωποι των υπόλοιπων κομμάτων τάχθηκαν υπέρ της αναστολής χρηματοδότησης. Προσβάλλουν, όπως λένε, ευθέως το πολίτευμα. Ο κίνδυνος εκτροπής είναι από την πλευρά τους. Η Βουλή αμήνεται, φαίνεται πως είπε λοιπόν η κυρία Μαρία Ρεπούση. Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, όμως, ο κύριος Αποστόλου είπε πως πρόκειται για μια εγκληματική οργάνωση με τάγματα εφόδου που έπρεπε να αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Από πλευράς ΠΑΣΟΚ τώρα ο κύριος Κουκουλόπουλος σημείωσε ότι η χρηματοδότηση των κομμάτων θεσπίστηκε με το Σύνταγμα του 1975 για τα κόμματα ως πυλώνες του δημοκρατικού πολιτεύματος. Αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει απειλή για τη δημοκρατία, πρέπει να βρούμε δύναμη για να δώσουμε ένα μήνυμα όλοι μαζί για ακόμα μία φορά. Τέλος, ο κύριος Σπύρος Χαλβατζής από το ΚΚΕ είπε ότι η Χρυσή Αυγή είναι μια ναζιστική οργάνωση με εγκληματικές πράξεις, επιθέσεις και δολοφονίες. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη διακοπή χρηματοδότησης της Χρυσής Αυγής και να περάσουμε στον ΟΑΕΔ. Φαίνεται λοιπόν ότι σε μία ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΟΑΕΔ υπενθυμίζει ότι το δώρο Χριστουγέννων προς τους ανέργους δικαιούχους θα καταβληθεί στις 20 Δεκεμβρίου. Να διαβάσουμε λίγο την ανακοίνωση. Την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου, λοιπόν, υπενθυμίζω ότι θα καταβληθεί τον δώρο των Χριστουγέννων από τον ΟΑΕΔ στους άνεργους δικαιούχους επιδέματος ενεργείας. Πρόκειται για 400.000 δικαιούχους που επιδοτούνται ή επιδοτήθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα από την 1η Μαΐου και εντεύθεν. Η διοίκηση λοιπόν του ΟΑΕΔ κάνει επίσης γνωστό ότι την ίδια ημερομηνία στις 20.12 λοιπόν, του 2013 θα καταβληθεί πρώτο το δώρο του Χριστουγέννων 2013 στις ασφαλισμένες μητέρες οι οποίες λαμβάνουν την ειδική παροχή προστασίας και δεύτερον θα προπληρωθούν όλα τα επιδόματα ανεργίας τα οποία επρόκειτο να καταβληθούν κατά το χρονικό διάστημα των εορτών, δηλαδή μέχρι την 6η Ιανουαρίου του 2014. Τα επιδόματα, να πούμε αυτά τέλος, αφορούν σε 100.000 δικαιούχους.
και να γυρίσουμε πάλι πίσω στη Βουλή. Να γυρίσουμε στη Βουλή όπου ο Αλέξης Τσίπρας με την κατηγορία ότι ο Αλέξης Τσίπρας και ένα στενό κύκλο συνεργατών του εξυπηρετούν ερήμην του ΣΥΡΙΖΑ συμφέροντα αντιδίκων του ελληνικού δημοσίου που επλήγησαν υπό την υπουργία του στο ΙΕΘΑ, επιστράτευσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, στην ομιλία του. Υπερασπιζόμενος όμως τον εαυτό του απέναντι στο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποβρυχίων, ο κ. Βενιζέλος επέμεινε πως η διαπραγμάτευση με τους Γερμανούς ιδιοκτήτες των ναυπηγείων Σκαραμαγκά υπήρξε σωτήρια για τα τελευταία και για το ελληνικό δημόσιο ευρύτερα, ενώ εκφράστηκαν αρκετές φορές αρνητικά για την πολιτική διαδρομή και το εν γέννη πρόσωπο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κύριος Βενιζέλος, να πούμε πως ξεκίνησε την ομιλία του με τη διαπίστωση ότι η στοχοποίησή του από το ΣΥΡΙΖΑ είναι όψιμο φαινόμενο, καθώς κατά την περίοδο της υπουργίας του στο ΙΕΘΑ η στάση του κόμματος αυτού υπήρξε ήπια. Αυτό καταδεικνύει κατά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ πως η πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής εντάσσεται στη στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ για έφοδο προς την εξουσία, η οποία δεν έχει φέρει αποτελέσματα μέχρι και σήμερα. Μετά την υπόθεση της λίστας Λαγκάρτ, θα έπρεπε η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να είχε συνετιστεί. Είχαν, πώς θα τα κρύψετε 4 υποβρύχια που σαπίζουν. Κάποιον λοιπόν που έλεγε ψέματα και αποκαλύφθηκαν. Τώρα εξυπηρετούν συμφέροντα που έχουν φυγεί από εμένα και που δεν θέλουν σταθερότητα στη χώρα και έξοδο από την κρίση, παρατήρησε ο κ. Βενιζέλος. Ως τέτοια συμφέροντα αναδεικνύονται από την ομιλία του εκείνα που εκπροσωπούνται από τα ναυπηγεία Ελευσίνας αλλά και οι επαγγελματίες των αντισταθμιστικών ωφελημάτων. Ο υπεύθυνος του τομέα άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σταφύλης, που συνόδευσε τον κύριο Τσίπρα στην ναυπηγεία, είναι άνθρωπος με μακρά δραστηριότητα στον χώρο των αντισταθμιστικών ωφελημάτων και έχει πολύ μεγάλη αντιδικία με το Υπουργείο Άμυνας, γιατί έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του σε εταιρείες που ετοίμαζαν λογισμικό για την αεροπορία, σημείωσε. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποβάθμισε την επιχειρηματολογία του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την απώλεια των 264 εκατομμυρίων ευρώ από τα αντισταθμιστικά ωφελήματα που χαρίστηκαν στους Γερμανούς ιδιοκτήτες των ναυπηγείων Σκαραμαγκά με τη σύμβαση του 2010, υποστηρίζοντας πως τα 264 εκατομμύρια ευρώ είναι λογιστικές αξίες και αριθμοί. Η πραγματική επένδυση είναι το 1 δέκατο, δηλαδή 26 εκατομμύρια, για να πάρουμε ως αντάλλαγμα τη σταθερή τιμή και να μην επιβαρυνθεί η τιμή λόγω δήθεν αντιπροσφοράς αντισταθμιστικών. Στην επιχειρηματολογία αυτή όμως ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε αργότερα επικαλούμενος στο πόρισμα του ΠΑΣΟΚ στην Εξεταστική Επιτροπή για τα οπλικά συστήματα TOR M1 και τα TPQ-37, όπου ο κύριος Βενιζέλος αναγνώρισε πως ο θεσμός των αντισταθμιστικών έχει εθνική σημασία για την οικονομία, κυρίως όταν το αντικείμενο των προγραμμάτων είναι η μεταφορά προηγμένης τεχνολογίας. Αφήσατε και αήθη υπονοούμενα για έναν εξαίρετο αξιωματικό των ενόπλων δυνάμεων, τον αεροπόρο κύριο Ταφίλη, που μας τιμάει η παρουσία του, συνέχισε ο κύριος Τσίπρας. Γιατί άραγε, γιατί όντας αξιωματικός αεροπορίας έφερε στην επιφάνεια τα περιβόητα προβλήματα της αγοράς του αιώνα, των τυφλών Μοιράζ 2000. Αν έχετε το οποιοδήποτε συγκεκριμένο στοιχείο, να το καταθέσετε εκεί που πρέπει. Και φαντάζομαι πως ο κύριος Ταφίλης και όσοι άλλοι θα υπερασπιστούν τον εαυτό τους με όποιο ένδικο μέσο έχουν, απάντησε ο κύριος Τσίπρας. Όταν λοιπόν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τον κατηγόρησε ότι έχει ηταμό ύφος, τονίζοντας παράλληλα ότι ο νόμος για την ναυπηγεία ψηφίστηκε με την ψήφο και των βουλευτών του ΛΑΟΣ, που βρίσκονται στα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας, προκάλεσε το γέλιο των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως του κύριου Παπαδημούλη, ο οποίος κάλεσε ηρωνικά τους βουλευτές να χειροκροτήσουν τον κύριο Βενιζέλο. Τότε ο κύριος Βενιζέλος, ανταποδίδοντας την ηρωνία, είπε: «Έχετε πάρει γενώσιμα, γιατί σας βλέπω πολύ ενθουσιασμένο». Αυτά λοιπόν όσον αφορά και τη μάχη που, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, μεταξύ του κύριου Τσίπρα και του κύριου Βενιζέλου όσον αφορά το θέμα με τα υποβρύχια και την ναυπηγεία της Ελευσίνας αλλά και του Σκαραμαγκά. Και να πάμε σε ένα πρόσωπο το οποίο το αναφέραμε χθες, συζητήσαμε αρκετά για αυτό το πρόσωπο και μιλάμε για τον κύριο Αντώνη Κάντα, ο οποίος ήταν Γενικός Διευθυντής των Εξοπλιστικών Συστημάτων όταν Υπουργός Εθνικής Άμυνας ήταν ο κύριος Τσοχατζόπουλος και που από την απολογία του φάνηκε πως θα βρεθούν οι περισσότερες διαδρομές που έκαναν τα χρήματα, οι μίζες αλλιώς, από τα εθνικά αμυντικά συστήματα. Ο πρώην λοιπόν αναπληρωτής Διευθυντής Εξοπλισμών παραδέχθηκε ότι είχε 10 offshore, μέσω των οποίων είχε εισπράξει τουλάχιστον 16 εκατομμύρια δολάρια από μίζες. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά από τη σημερινή μαραθώνια
Απολογία του ο Αντώνης Κάντας, πρώην αναπληρωτής Διευθυντής Εξοπλισμών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ωστόσο, λοιπόν, η απολογία του ενώπιον του ανακριτή δεν έχει ολοκληρωθεί και ο κατηγορούμενος πρώην αξιωματούχος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναμένεται να οδηγηθεί και αύριο στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Σύμφωνα πάντως με κάποιες πληροφορίες, η κατάθεση του Αντώνη Κάντα κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική από τις αρμόδιες ανακριτικές αρχές και φαίνεται να δίνει νέα τροπή στις έρευνες. Αυτό το θέμα όμως θα το συζητήσουμε και λίγο αργότερα. Να πάμε πρώτα στον κύριο Λιάπη, όπου φαίνεται πως ο κύριος Σαμαράς δήλωσε τέλος στα βουλευτικά προνόμια για περιπτώσεις τύπου Λιάπια ή όπως αλλιώς τους ανέφερε, στους Λιάπηδες. Στο τραπέζι, λοιπόν, βρίσκεται διάταξη που βάζει τέλος στα βουλευτικά προνόμια σε περίπτωση συγκεκριμένων αδικημάτων. Με αφορμή την περίπτωση του κύριου Λιάπη, ο Πρωθυπουργός έδωσε εντολή στον Υπουργό Δικαιοσύνης Χαράλαμπο Αθανασίου να επεξεργαστεί διάταξη σύμφωνα με την οποία βουλευτές, εν ενεργεία ή σε σύνταξη, που θα υποπίπτουν σε συγκεκριμένα δικήματα μείζωνος κοινωνικής απαξίας, θα στερούνται όλων των προβλεπομένων ατελειών και προνομιών τους που συνδέονται με τη βουλευτική τους ιδιότητα, εφόσον υπάρχει αμετάκλητη και καταδικαστική απόφαση. Μεταξύ των αδικημάτων, να πούμε που κατηγορήθηκε ο κύριος Λιάπης, είναι η πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, εκβίαση, απάτη, ενώ μελετάται δε η δυνατότητα προσωρινής αναστολής των προνομίων και των ατελειών με την άσκηση ποινικής δίωξης. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και τη δήλωση του κυρίου Σαμαρά, και στο σημείο αυτό να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε πολύ σύντομα κοντά σας. Καλή σας ημέρα και πάλι. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα παραμείνουμε στο χώρο της Βουλής, όπου φαίνεται πως επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας από το βήμα της Βουλής για την υπόθεση των υποβρυχίων. Κραυγάζει ενοχή η στάση της κυβέρνησης που επιδιώκει να μην συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή για τα υποβρύχια, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έριξε τα βέλη του προσωπικά στον Ευάγγελο Βενιζέλο, λέγοντας πως θα τα κρύψετε τέσσερα υποβρύχια που πίζουν κάτω από το χαλί. Δεν χωράνε. Το θέμα βοά και σας υποχρεώνει να δώσετε απαντήσεις. Στο στόχαστρό του μπήκε στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός, τον οποίο ο Αλέξης Τσίπρας κατηγόρησε ότι σύρθηκε από τον Ευάγγελο Βενιζέλο, εναντίον του οποίου στρέφεται η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, και προβάλλει το επιχείρημα ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ υπονομεύει το έργο της κυβέρνησης. Τι είναι αυτό που πρέπει να κρυφτεί από το φως μιας Εξεταστικής Επιτροπής που θα έχει και την πλειοψηφία από τα δύο κόμματα που απαρτίζουν την κυβέρνηση, διερωτήθηκε ο κύριος Τσίπρας. Ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, εκτός από τις ευθύνες που καταλόγησε στον κύριο Βενιζέλο, λέγοντας ότι επιδεικνύει στάση ενοχής, ανέφερε ότι ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, όσον δεν δίνει απαντήσεις στη Βουλή για τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησής του, δεν σώζει την κυβέρνησή του, αλλά μπαίνει και ο ίδιος στο κάδρο των ευθυνών. Βρισκόμαστε μπροστά στο κόλπο του αιώνα, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο συνόψισε στα εξής. Ένα κόλπο γκρος από την πλευρά των Γερμανών, με θύμα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Ελληνικό Δημόσιο. Έρχονται και παίρνουν τη δουλειά, δίνουν μίζες μέσα από την ύποπτη διαδρομή των αντισταθμιστικών ωφελημάτων, τη γνωστή βέβαια ιστορία Τσοχαντζόπουλου. Δεν ολοκληρώνουν το έργο τους και όχι μόνο δεν πληρώνουν για την καθυστέρηση, όχι μόνο δεν εκπίπτουν οι εγγυητικές τους, αλλά φτιάχνουν μια παρένθετη ενδιάμεση εταιρεία με έναν αχυράνθρωπο από το Λίβανο, αναβαθμίζουν την εργολαβία και παίρνουν ένα δις σε καιρό κρίσης. Γλιτώνουν και τα 260 δις που υπολείπονταν από τα αντισταθμιστικά ωφελήματα, γλιτώνουν και τον έλεγχο τους ΔΟΗ για τα παλιά αμαρτωλά αντισταθμιστικά ωφελήματα με τροπολογία του κύριου Βενιζέλου. Ταΐζουν και την παρένθετη εταιρεία με τη συνέχιση των πληρωμών, βαράνε και μια ωραία διάλυση ναυπηγείων, αφήνουν απλήρωτους τους εργαζόμενους, δεν βάζουν ούτε βίδα στα υποβρύχια που τα αφήνουν και σαπίζουν, και έρχονται από πάνω και καταγγέλνουν και το ελληνικό δημόσιο
διεκδικώντας αποσημείωση 1 δις ευρώ. Αυτή λοιπόν ήταν και η απάντηση του κύριου Τσίπρα όσον αφορά το θέμα με τα υποβρύχια. Και να πάμε στο θέμα που είπαμε πριν από λίγο. Μιας και φαίνεται πως ο Αντώνης Κάντας προφυλακίστηκε. Έτσι λοιπόν, προφυλακιστέως κρίθηκε με σύμφωνη γνώμη ανακριτών και εισαγγελέων ο πρώην αναπληρωτής Διευθυντής των Εξοπλιστικών Συστημάτων, ο Αντώνης Κάντας, ο οποίος θα συνεχίσει την Πέμπτη για τρίτη ημέρα την απολογία του. Η προώρη απόφαση για την προσωρινή του κράτηση πριν ουσιαστικά ολοκληρώσει την απολογία του ελήφθη λόγω της παρέλευσης του πενθυμέριου που προβλέπει ο νόμος για κράτηση, χωρίς τη γνωμοδότηση του ανακριτή. Οι αποκαλύψεις του κ. Κάντα για τις μίζες φαίνεται ότι οδηγούν τις αρχές σε νέα πρόσωπα. Ο κατηγορούμενος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος εμφανίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να μιλά στη μαραθώνια απολογία του για χορό εκατομμυρίων μαύρου χρήματος, δίνοντας μάλιστα στοιχεία για 8 εξοπλιστικά προγράμματα, στα οποία διακινήθηκαν μίζες εκατομμυρίων, καθώς και τα ονόματα νέων πρωταγωνιστών που είχαν το ρόλο του μεσάζοντα και μέχρι τώρα ήταν άγνωστοι στην ανάκριση. Ο Αντώνης Κάντας, που διετέλεσε στη θέση του αναπληρωτή Διευθυντή Εξοπλισμών επί Υπουργείας Άκη Τσοχατζόπουλου και Γιάννου Παπαντονίου, φέρεται να μιλάμε λεπτομέρειες για τη διαδρομή του μαύρου χρήματος, αποκαλύπτοντας ότι ο ίδιος χρησιμοποιούσε 10 offshore εταιρείες, τις οποίες είχε δημιουργήσει με τη βοήθεια νομικού, των οποίων και κατονόμασε. Μάλιστα, φέρεται να κατανόμασε και 5 με 6 Έλληνες αντιπροσώπους ξένων εταιρείων, ενώ έδωσε τον κατάλογο με τις offshore εταιρείες, περίπου 10 είναι, μέσω των οποίων διακινήθηκαν μίζες εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά και τους λογαριασμούς μέσω των οποίων πέρασαν τα ύποπτα εμβάσματα. Ο κατηγορούμενος έχει ξεκινήσει όλες τις διαδικασίες για να επιστραφούν τα χρήματα στο δημόσιο, οι μίζες στις οποίες φέρεται να αποδέχεται ότι έλαβε και αγγίζουν τα 16 εκατομμύρια ευρώ. Να πούμε πως έχει ανοίξει ειδικός λογαριασμός στην τράπεζα με την εντολή του κύριου Σταϊκούρα. Τώρα, η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος εντόπισε τα πρώτα 14 εκατομμύρια δολάρια σε λογαριασμό του στη Σιγκαπούρη, ενώ ο Αντώνης Κάντας έδωσε όλα τα στοιχεία για 2 ακόμη λογαριασμούς στη Σιγκαπούρη και Ελβετία, που περιέχουν 2 εκατομμύρια δολάρια. Δικαστικές πηγές πάντως εκτιμούν ότι τα νέα στοιχεία μπορεί να δρομολογήσουν εξελίξεις μέσα από την ανάλυση των επίμαχων λογαριασμών, οι οποίοι ενδεχομένως να φανερώσουν και άλλα πρόσωπα στα οποία έφταναν τα εμβάσματα από τις μίζες. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και τον κύριο Κάντα. Τώρα, όπως είπαμε το βράδυ στην εκπομπή Ζούγκλα με τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο, θα συνεχιστούν οι αποκαλύψεις που έχουν εδώ και 2 εβδομάδες συγκλονίσει αρκετά, τόσο πρόσωπα τα οποία έχουν εμπλακεί στις υποθέσεις αυτές, όσο και τον υπόλοιπο κόσμο. Έτσι λοιπόν, να θυμίσουμε λίγο την υπόθεση, μιας και στο σιρτάρι κάποιου σκοτεινού γραφείου, όπως το αναφέρουν, παραμένει εδώ και χρόνια, σύμφωνα με τις καταγγελίες του λογιστή του κύριου Γιώργου Σαραντίδη, υπόθεση που αφορά σε τεραστίων διαστάσεων φοροδιαφυγή εταιριών που ανήκουν στη γνωστή εφοπλιστική οικογένεια Γουλανδρή. Το αστρονομικό αυτό ποσό αγγίζει τα 115 εκατομμύρια ευρώ και φαίνεται να διέφυγε της προσοχής των υπευθύνων. Μεταξύ αυτών ήταν Υπουργείο όμως, Δικαστική Λειτουργή και ανώτατα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών. Στις εκπομπές, όπως είπαμε, Ζούγκλα και Κίτρινος Τύπος, ο πρώην αρχιλογιστής της γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας, ο κύριος Σαραντίδης, κατήγγειλε τον Κώστα και τον Γιάννη Γουλανδρή, πολιτικά πρόσωπα αλλά και ανώτατους κρατικούς υπαλλήλους, για συντονισμένη συγκάλυψη του τεράστιου σκανδάλου. Εντύπωση, βέβαια, να πούμε πως προκαλεί το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση εμπλέκονται και δικαστές και εισαγγελείς με αποφάσεις και προτάσεις που αποκαλύπτουν τη διαφθορά η οποία υπάρχει στους κόλπους της δικαιοσύνης. Ωστόσο, όμως, από τις 5 Δεκεμβρίου, όταν και άρχισαν οι αποκαλύψεις, κανένας κρατικός μηχανισμός δεν έχει καλέσει τον καταγγέλλοντα προκειμένου να δώσει στοιχεία. Τώρα, από την άλλη πλευρά, να πούμε πως ερωτηματικά προκαλεί και η συμπεριφορά του ΣΔΟΕ, του οποίου σε κατάσταση πανικού κάλεσε για σε φορολογικό μάλλον έλεγχο το συνήγορο υπεράσπιση του Γιώργου Σαραντίδη, τον Νίκο Διαλυνά. Πάντως, ο ίδιος ο καταγγέλλον ανέφερε στην εκπομπή ότι το ΣΔΟΕ επισκεπτόταν τον ίδιο κάθε φορά που έκανε μια καταγγελία για τους μεγαλοεφοπλιστές. Όχι όμως για να του πάρουν τα στοιχεία, αλλά για να ελέγξουν τον ίδιο. Να δούμε ένα μικρό απόσπασμα από την εκπομπή της Δευτέρας και επιστρέφουμε. Στο σιρτάρι κάποιου σκοτεινού γραφείου παραμένει εδώ και χρόνια υπόθεση που αφορά σε τεραστίων διαστάσεων φοροδιαφυγή εταιρείων που ανήκουν σε μεγαλοεφοπλιστή. Το αστρονομικό ποσό που αγγίζει τα 115 εκατομμύρια ευρώ φαίνεται να διέφυγε της προσοχής των υπευθύνων. Ποιοι είναι όμως οι υπεύθυνοι?
Στις εκπομπές Ζούγκλα και Κίτρινος Τύπος, ο πρώην αρχιλογιστής της γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας Βουλανδρή, Γιώργος Σαραντίδης, κατήγγειλε, παραθέτοντας στοιχεία και ντοκουμέντα φυσικά, τον Κώστα και Γιάννη Βουλανδρή, πολιτικά πρόσωπα, αλλά και ανώτατους κρατικούς υπαλλήλους για συντονισμένη συγκάλυψη του τεράστιου σκανδάλου. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση εμπλέκονται δικαστές και εισαγγελείς με αποφάσεις και προτάσεις που αποκαλύπτουν τη διαφθορά που υπάρχει στους κόλπους της δικαιοσύνης. Στις 5 Δεκεμβρίου, η υπόθεση φοροδιαφυγής έρχεται για πρώτη φορά στο φως της δημοσιότητας. Ακολουθεί σιγή νυχθείως. Καμία αντανακλαστική κίνηση δεν σημειώθηκε, αφού κανείς δεν ενδιαφέρθηκε να καλέσει τον καταγγέλλοντα προκειμένου να παραδώσει τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη φοροδιαφυγή μαμούθ, ειδικά σε μια περίοδο που ο Έλληνας πολίτης βομβαρδίζεται καθημερινά από φοροεισπρακτικά μέτρα. Υπήρξε όμως μία κίνηση, αν όχι αντανακλαστική, σίγουρα πανικού. Η απόφαση του ΣΔΟΕ να καλέσει την επόμενη μέρα της προβολής από την εκπομπή Ζούγκλα της καταγγελίας τον δικηγόρο της οικογένειας Σαραντίδη, Νίκο Διαλυνά, προκειμένου να του κάνει αναδρομικό φορολογικό έλεγχο. Δηλαδή, το ΣΔΟΕ, αντί να καλέσει τον άμεσα εμπλεκόμενο πρώην αρχιλογιστή των μεγαλοεφοπλιστών Γουλανδρή και να πάρει τα στοιχεία της φοροδιαφυγής, προτίμησε να στριμώξει το συνήγορο υπεράσπισης. Από τις 5 Δεκεμβρίου, όταν άρχισαν οι εκπομπές, ενώ κατήγγειλα μια μεγάλη φοροδιαφυγή 115 εκατομμυρίων και πιθανότατα και πάνω από 150, ουδείς από το ΣΔΟΕ κυρίως ή από το Υπουργείο Οικονομικών με πήρε τηλέφωνο. Μου έστειλε ένα σημείωμα να παρουσιαστώ, να πω ορισμένα, ενώ έχω όλα τα στοιχεία, να τους πω μερικά πράγματα. Να τους βοηθήσω, να τους μιλήσω, να κάνω ό,τι πρέπει να κάνει κάθε Έλληνας πολίτης. Πασχίζει το ΣΔΟΕ σήμερα να πάρει χρήματα και να κάνει ελέγχους σε ελεύθερους επαγγελματίες, σε οποιονδήποτε κρατάει φορολογικά βιβλία. Αυτός ο κόσμος υποφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει αυτή η μεγάλη φοροδιαφυγή. Δεν τους ενδιαφέρει και φοροδιαφυγή προσεχώς, που θα ανακοινώσω πολύ μεγαλύτερη. Δεν τους ενδιαφέρει απολύτως τίποτα. Αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Και απευθύνομαι κυρίως στους προϊσταμένους τους ΔΟΕ και περιμένω οπωσδήποτε και οποτεδήποτε να με ενοχλήσουν. Μου κάνει επίσης μεγάλη εντύπωση, μόλις άρχισα να μιλάω στις 5.12 του, που την άλλη μέρα το πρωί το ΣΔΟΕ, τομέας Θεσσαλονίκης, πήγε στο γραφείο του κυρίου Διαλυνά, του συνηγόρου μου, για να του κάνει φορολογικό έλεγχο επταετίας. Βέβαια, δεν εκπλήσωμαι. Διότι και εγώ όταν έκανα τις καταγγελίες, κάθε καταγγελία που έκανα, ερχόταν το ΣΔΟΕ. Όπου δούλευα, σε ένα μικρό φοροτεχνικό γραφείο, σε οπουδήποτε να προσπαθούσα να βγάλω το ψωμί μου, μου έλεγχο στην επιχείρηση που εργαζόμουν. Από την άλλη πλευρά, ερωτήματα δημιουργούνται και για τη στάση του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ο Γιώργος Σαραντίδης κατήγγειλε με ονόματα μέσω της εκπομπής συγκεκριμένους εισαγγελείς και δικαστές που εμπλέκονται στη δικαστική διαμάχη μεταξύ του ιδίου και της οικογένειας Γουλανδρή, που όμως εξέδωσαν προτάσεις και αποφάσεις περίεργες. Τον απίστευτο Γολγοθά που περνάει η ίδια και η οικογένειά της καταγγέλει στην κάμερα της εκπομπής η Αγγελική Σαραντίδου, σύζυγος του λογιστή Γιώργου Σαραντίδη. Η κυρία Σαραντίδου καταγγέλει ότι ο ανακριτής Δημήτρης Τράγκας και η γραμματέας του Μαρία Βλαχάκη εξέδωσαν αλλοιωμένες διατάξεις με αποτέλεσμα να δεσμευτεί παράνομα η περιουσία της οικογένειας. Όλα ξεκίνησαν από τη δικαστική διαμάχη που έχει ο σύζυγός της με την οικογένεια Γουλανδρή. Ο κύριος Γουλανδρής κατέθεσε 4 μηνύσεις εναντίον του λογιστή και της οικογένειάς του, μεταξύ αυτών και της κόρης του που τότε ήταν 4 ετών, για υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Αυτές οι μηνύσεις πήγαν στον ίδιο ανακριτή, τον κύριο Τράγκα, ο οποίος είχε και γραμματέα την κυρία Βλαχάκη και άρχισε την επεξεργασία. Αφού άρχισε την επεξεργασία των μηνύσεων, πήγανε οι δικηγόροι του Γουλανδρή και οι μάρτυρες πάλι της εταιρείας Γουλανδρή και κατέθεταν στοιχεία εναντίον μας. Η κυρία Σαραντίδου επικαλούμενη τα στοιχεία
που έχει καταθέσει ο σύζυγός της στον Άριο Πάγο, αναφέρει ότι ο κύριος Στράγκας, δεχόμενο στοιχεία σύμφωνα με την ίδια ψευδή, εξέδωσε αλλοιωμένες διατάξεις με τις οποίες δέσμευσε την περιουσία των μελών της οικογένειάς της. Ο κύριος Στράγκας, λοιπόν, δέχθηκε από τους δικηγόρους του Λανδρή ψευδή στοιχεία, αφού προηγουμένως είχαν ανοίξει όλους τους λογαριασμούς από τις τράπεζες, είχαν ψάξει τι περιουσιακά στοιχεία είχαμε και του τα πήγαν έτοιμα. Προς διευκόλυνση, λέει, του έργου τους, χωρίς να υπολογίσουν ότι προσβάλλουν τα προσωπικά μας δεδομένα, τα οποία τα περισσότερα ήταν και αναλυθεί. Έδωσε στοιχεία για τα παιδιά μου, ιδιαίτερα για το γιο μου, την ταυτότητα του παππού. Ο κύριος Στράγκας, λοιπόν, δεν έψαξε τα στοιχεία, τα δέχθηκε όπως ήταν. Έβγαλε, λοιπόν, διατάξεις μόνο στα δικά μου παιδιά. Οι διατάξεις που έβγαλε ήταν να δεσμευθούν τα περιουσιακά του στοιχεία, αν είχαν. Με τον 2331, όπως τα έμαθα και εγώ, του 1995, από την ημερομηνία αυτή άρχιζε ο νόμος για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Εκείνος, η γραμματέας, μέχρι σήμερα δεν το έχω μάθει, διόρθωσε το 96 με το 92. Και άρχισαν οι διατάξεις να ισχύουν από το 92. Κατόπιν τούτου, η κυρία Σαραντίδου, τον Ιούνιο του 2005, κατήγγειλε τις ενέργειες του κυρίου Τράγκα και της κυρίας Βλαχάκη στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, ζητώντας να διερευνηθεί ποιος ευθύνεται για τη χειρόγραφη αλλίωση των διατάξεων. Βάσει αυτών των διορθωμένων διατάξεων, έκανα μία καταγγελία αναφορά στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Αθηνών τότε και ρωτούσα, γιατί ήθελα να μάθω ποιος διόρθωσε τις διατάξεις αυτές. Έγινε, λοιπόν, έρευνα, αλλά επειδή ήταν δικαστής ο ένας και γραμματέα και πολίτης η κυρία Βλαχάκη, χώρισαν την υπόθεση όπως συνηθίζεται και τον κύριο ανακριτή τον έστειλαν σε άλλο δικαστήριο για να κρίνουν εάν έχει διορθώσει αυτός τη διάταξη και την κυρία Βλαχάκη την κράτησαν στο πρωτοδικείο Αθηνών. Έβγαλε, λοιπόν, η κυρία Ράκη μία διάταξη που έλεγε ότι η κυρία Βλαχάκη δεν μπορεί να ξέρει τους νόμους και ευθύνεται ο ανακριτής. Παίρνουμε τα αποτελέσματα του ανακριτή, αθώος και ο ανακριτής. Έτσι, λοιπόν, και οι δύο βγήκαν αθώοι. Η κυρία Σαραντίδου επανέρχεται τον Σεπτέμβριο του 2005 και καταθέτει εκ νέου καταγγελία με την οποία, εκτός του ανακριτή, ζητά να διερευνηθούν οι πράξεις του τότε αντισαγγελέα πρωτοδικών Δημήτρου Γκίζη, ο οποίος, ενώ διόρθωσε τις αλλοιωμένες διατάξεις, δεν τις κοινοποίησε στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με αποτέλεσμα η περιουσία της οικογένειας να παραμένει δεσμευμένη μέχρι και σήμερα. Επανέρχομαι πάλι στο προϊστάμενο της αγγελίας με νέα καταγγελία και μαζί με αυτό κατήγγειλε και ορισμένα άλλα περιστατικά που είχαν λάβει μέρος στη διαδικασία της υπόθεσης. Πήγε η δικογραφία στον εισαγγελέα κύριο Γκίζη. Ο κύριος εισαγγελέας, αφού διάβασε την υπόθεση, έβγαλε τις προτάσεις του να μην κατηγορηθεί κανένας. Αυτά, λοιπόν, όσον αφορά και τις αποκαλύψεις οι οποίες μην ξεχνάμε πως θα συνεχιστούν και σήμερα το βράδυ στην εκπομπή Ζούγκλα, η οποία ξεκινάει σε 11.30 ώρα, θα προβληθεί μέσα από το κανάλι Extra 3 αλλά και από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Παραμείνετε συντονισμένοι για να δείτε τις καυτές πραγματικά αποκαλύψεις που θα συνεχίσουν να ακούγονται και τα ονόματα. Πριν κλείσουμε να πούμε τον νόμο, ο οποίος ονομάζεται ο νόμος για την ακινησία. Όλο ένα και περισσότεροι είναι αυτοί οι οποίοι προστίθεται στη λίστα. Βέβαια, προστίθεθηκε πρόσφατα και ο πρώην Υπουργός Μεταφορών, ο κ. Λιάπης, οι οποίοι καταθέτουν τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων τους, καθώς δεν είναι σε θέση να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας αλλά και τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης. Ωστόσο, ο νόμος, να πούμε,
σας επιτρέπει να κυκλοφορήσετε το όχημά σας ακόμα και αν έχετε καταθέσει τις πινακίδες. Να πάρουμε όμως λίγο τα πράγματα από την αρχή. Υπάρχει ο νόμος του 1953. Ο νόμος τώρα περί τίτλων κυριότητος, ταξινομήσεως, αδείων κυκλοφορίας και φορολογίας αυτοκινήτων του 1953, που ψηφίστηκε επί του Βασιλέως Παύλου, επιτρέπει σε εξαιρετικές περιπτώσεις την κυκλοφορία αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας με προσωρινή άδεια και μέχρι δύο ημέρες το μήνα. Εκείνη την εποχή προβλεπόταν ότι η προσωρινή άδεια χορηγείται μόνο από την έφορο και αφού καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας που ήταν τότε 400 δραχμές για κάθε μέρα, ανεξάρτητα από το είδος του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέτας. Το 2003 όμως, το Υπουργείο Οικονομικών με την εγκύκλιο 1132 προχώρησε σε διευκρινήσεις για τη διαδικασία προσωρινής χορήγησης άδειας κυκλοφορίας με 1,90 ευρώ για κάθε μέρα, δηλαδή συνολικά για δύο ημέρες το μήνα. Να πούμε ότι το ειδικότερα αναφέρουν ότι η προσωρινή άδεια χορηγείται αποκλειστικά και μόνο από τον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΗ, αφού καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας, 1,90 ευρώ όπως είπαμε για κάθε ημέρα, δηλαδή για δύο ημέρες το μήνα. Η προσωρινή άδεια θεωρείται από τις κατατόπους υπηρεσίες τροχέας, οι οποίες εκδίδουν ειδική πινακίδα από χαρτόνι μη. Ενώ οι ΔΟΗ εκδίδουν τις πινακίδες από χαρτόνι χωρίς να εμπλέκεται τροχέα. Τώρα, να πούμε τέλος ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να αποκτήσετε αυτή την προσωρινή άδεια. Σύμφωνα λοιπόν με την ισχύουσα νομοθεσία, η προσωρινή άδεια μπορεί να χορηγηθεί σε οδηγούς. Πρώτον, για την μεταφορά αυτοκινήτων που δεν έχουν εφοδιαστεί ακόμα με αριθμό κυκλοφορίας από τον τόπο αγοράς ή τελωνισμού στον τόπο ταξινόμησης. Δεύτερον, για έλεγχο από το ΚΤΕΟ. Τρίτον, για μετάβαση σε ειδικά συνεργεία με σκοπό τη μετατροπή ή προσθήκη αμαξωμάτων ή άλλων τεχνικών στοιχείων. Και τέταρτο και τελευταίο, για αυτοκίνητα με αριθμό κυκλοφορίας που έχουν τεθεί σε ακινησία. Βασική προϋπόθεση είναι το εν λόγω όχημα να προορίζεται για δοκιμή, επισκευή ή πώληση. Ουσιαστικά, να πούμε πως το παραθυράκι αυτό του νόμου επιτρέπει σε όσους έχουν καταθέσει πινακίδες κυκλοφορίας να κάνουν βόλτα με το γιο ταχύ τους 24 μέρες το χρόνο, πληρώνοντας μόλις 1,90. Τι πρέπει να προσέξετε γι' αυτό? Ναι, μεν υπάρχει το παραθυράκι στο νόμο, αλλά πρέπει να προσέξετε κάποια πράγματα. Μπορεί με το συγκεκριμένο τρόπο να αποφεύγετε την επιβολή τεκμηρίων και φόρου πολυτελείας, ωστόσο πρέπει να γνωρίζετε αυτές τις δύο σημαντικές λεπτομέρειες. Όσοι ό,τι πρέπει να έχετε μαζί σας, το αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας, την οποία παραδίδεται κατά την κατάθεση των πινακίδων, ώστε να μπορείτε να ασφαλίσετε το όχημά σας για τις δύο ημέρες κυκλοφορίας. Και αυτό διότι η ασφάλιση των δύο ταχύ χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας δεν είναι δυνατή, αν ο ιδιοκτήτης του δεν διαθέτει το αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κατά την κατάθεση δήλωσης ακινησίας δεν απαιτείται η προσκόμιση Ε9, όπως ζητούν ορισμένοι έφοροι που ερμηνεύουν λαθασμένα την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Και αυτό επειδή η κατάθεση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων δεν προβλέπει την υποβολή Ε9, αλλά μόνο τη συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης, όπου θα αναφέρονται η διεύθυνση του χώρου φύλαξης του γιο ταχύ σας και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του χώρου αυτού. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και τον νόμο κινησίας. Ψάχτε το λίγο καλύτερα, δείτε το νόμο, το παραθυράκι αυτό που σας επιτρέπει μάλλον ο νόμος να έχετε. Απλά πρέπει να προσέχετε κάποια πράγματα. Καλό είναι να είστε προσεκτικοί με αυτά, γιατί είναι έτοιμοι πολλοί να σας πάρουν ό,τι έχετε. Λοιπόν, κάπου εδώ, όπως καταλαβαίνετε, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Η ώρα είναι 9:03 πρώτα λεπτά. Για να ακριβολογούμε. Ακολουθεί ακριβώς μετά από εμάς, από εμένα και την πρώτη ανάρτηση, η εκπομπή «Ένας τρελός τρελός κόσμος» με τον Κώστα Μπετινάκη. Μείνετε συντονισμένοι. Μην ξεχνάτε ότι και το βράδυ πρέπει να είστε συντονισμένοι είτε από την τηλεόραση του 63 είτε από την τηλεόραση της Ζούγκλας για να δείτε τη Ζούγκλα με τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο. Και κλείνουμε με ένα τραγούδι, όπως σας υποσχεθήκαμε στην αρχή, με Edith Piaf και Παντάμ. Καλή σας ημέρα από μένα. Γεια σας, τα λέμε αύριο. C'est elle qui m'obsède jour et nuit. Cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il est bien d'aussi loin que je viens. Ce n'est pas 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle. Cent fois j'ai dû dire pourquoi. Et il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi.